Κύριε Σοφιανέ. Ελάτε, κύριε Σοφιανέ. Θα έλεγα ότι ο νέος δικοματισμός χρησιμοποιεί τα εργαλεία του παλιού. Εκβιαστικά διλήμματα, προσπάθεια απόλωσης, προσπάθεια να αποφύγουν τη συζήτηση πάνω στα κρίσιμα ζητήματα στα οποία ταυτίζονται. Μιλάμε για τρία μνημονιακά κόμματα. Το καθένα από αυτά έχει φτιάξει το δικό του μνημόνιο. Έχουν διαμορφώσει δηλαδή αυτόν τον στενό κορσέ που πνίγει την καθημερινότητα του λαού μας. Απέναντι σε αυτό το καθεστώς των μνημονιακών και μεταμνημονιακών δεσμεύσεων, απέναντι στη σιγουριά που έχει από τη μια ο Αμερικανός πρέσβης, ο κύριος Πάιατ, που λέει ανεξάρτητα αποτελέσματος, οι σχέσεις μας θα δυναμώσουν ακόμα περισσότερο μετά την καλύτερη μεταμνημονιακή κυβέρνηση για τις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ, που ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Για το όπως που λέει, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί λέτε για πολιτικές που ταυτίζονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν ψηφίσει από ένα μνημόνιο ο καθένας τους. Μάλιστα το τελευταίο το ψήφισαν μαζί και με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, δημοκρατική πως λεγόταν συμπαράταξη κλπ. Έχουν διαμορφώσει δηλαδή την ατζέντα με την οποία θα κινηθεί η επόμενη κυβέρνηση. Δεν είναι άγραφο τοπίο. Ξέρουμε τι θα συμβεί με την επόμενη κυβέρνηση. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένας συσχετισμός που αποτυπώθηκε στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Ωραία. Βλέπουμε τι λένε οι δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι σε αυτό το σκηνικό της πόλωσης τα εκβιαστικά διλήμματα πάνε από τη μια να κρύψουν την ταύτιση στις στρατηγικές επιλογές, αυτές που καθορίζουν τη ζωή μας, και πάνε να πνίξουν το ουσιαστικό δίλημα. Θα σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σοφιανέ. Αυτό, αφού αυτές οι τρεις πολιτικές δυνάμεις στις οποίες αναφέρεστε ταυτίζονται σε ό,τι αφορά τις πολιτικές τους, όπως λέτε εσείς, γιατί οι πολίτες. Γιατί οι πολίτες. Εκεί θέλω να πάω. Ναι. Γιατί οι πολίτες δεν έχουν δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα που λέει κάτι άλλο. Να σας πω, μία παράμετρος είναι η σημαντική συμβολή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ αρχικά και του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια, που σκόρπισε αυταπάτες, ψέματα, τη συνέχισε με κολοτούμπες. Έπληξε την αριστερά, διαμορφώνοντας μια λογική ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Διαμορφώνοντας μια λογική όλοι οι ίδιοι είναι. Διαμορφώνοντας μια λογική ο καθένας να μειώνει τις απαιτήσεις του και να προσπαθεί για το μικρότερο κακό. Αυτό ζούμε σήμερα. Μια συντηρητικοποίηση στην οποία έβαλε πλάτη ο ΣΥΡΙΖΑ για να διαμορφωθεί, ξέπλυνε τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του. Γι' αυτό και η απάντηση σε αυτό το σκηνικό είναι απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση, ποια δύναμη μέσα στη Βουλή και μέσα στο λαό μπορεί πραγματικά να δώσει ανάταση, να σπάσει αυτό το κλίμα, να χειραφετηθεί ο κόσμος από αυτό το διπολισμό, και αυτή η δύναμη είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Νομίζω ότι ο κόσμος που μας ακούει ξέρει ότι απέναντί του θα έχει μια εχθρική κυβέρνηση. Χρειάζεται ένα κρίσιμο πολιτικό μέγεθος απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση. Μάλιστα. Και αυτό μπορεί να είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Για μέσα και για έξω από την Βουλή. Το είπε ο κ. Κουτσούμπας. Το έχουμε μπεδώσει. Κύριε Σοφιανέ, τα ξέρουμε τα θέματα. Ούτε να σκορπάμε ψήφο, ούτε να απέχουμε. Αν είστε υποψήφοι, είναι σημαντικότερο, νομίζω. Ελάτε.